Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αρχίζει την αναφορά του όσον αφορά την εισαγωγή του κηρυκτικού έργου του Χριστού εν τον κόσμο και του θεματολογικού με την εξής προφητεία, η οποία αναφέρεται στον προφήτη Ισαΐα και η οποία μας λέει το εξής: «Γη Ζαβουλών και γη Ναφταλήν, Γαλιλαία των Εθνών, οδός θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα και οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου φως λάμψη εν αυτής». Μας δείχνει μάλλον την κατάσταση της, την επικρατούσα κατάσταση της εποχής αυτής, κατά την οποία ο Χριστός εισήλθε στον κόσμο. Μας λέει ότι ο άνθρωπος είχε φτάσει σε ένα συσκοτισμό και ο συσκοτισμός αυτός του επέφερε την ηθική διάβρωση. Μία ηθική διάβρωση η οποία μαρτυρείται εντόνως μέσα στην Ρωμαϊκή Αρχή και Αυτοκρατορία. Ο εκφυλισμός της ανθρώπινης ζωής ή το σε τόσο σημείο πτωτικός, ούτως ώστε οι άνθρωποι τότε μέσα στις επάρκειες των πλουσίων να βιώνουν τα όργια της σεξουαλικής ανηθικότητας, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόταν και παρήγαγαν τον πλούτο για την Ρωμαϊκή Αρχή να ζουν και να διάγουν μέσα στα λατιφούντια, σε ένα δολοκτητικό σύστημα το οποίο απαξίωνε τη ζωή, το οποίο ευθέτιζε την ανθρώπινη αξία. Όσο αναφορά τους κατοίκους της πόλης της Ρώμης ή το αυτοί οι οποίοι οι περισσότεροι συνοστίζονταν στις πλατείες και στις αγορές ως απελεύθεροι, ζητούντες και απαιτούντες μάλλον τον βοήθεια όσων εδύναντο για να εξασφαλίσουν τα προστοζή. Και ενώ αυτό επικρατούσε στους χώρους της Αχαϊνής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Ιουδαϊκός λαός, ζώντας μέσα στον δικό του σοβινισμό, ζώντας μέσα στη δική του εγωπάθεια, προσδοκούσε τον Μεσσία, ο οποίος θα ερχόταν και θα απλά το μόνο που θα έκανε ή το ότι θα αντικαταστούσε την Ρωμαϊκή Αρχή με την εβραϊκή εξουσία και κυριότητα σε όλη την τότε Οικουμένη. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, παρόμοιες καταστάσεις ζούμε και εμείς σήμερα. Παρόμοιες καταστάσεις οι οποίες δεικνύουν την διαφθορά και την εκτροπή της κοινωνίας από τις ηθικές αρχές και αξίες του χριστιανισμού. Στις ηθικές αρχές και εξουσίες οι οποίες προάγουν τον άνθρωπο και τον ανεβάζουν σε ένα επίπεδο πολιτιστικής ακμής και ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι εφόσον πλέον μας διέλυσαν κάθε είδους συνειδήσεως όσον αφορά την εθνική μας συνείδηση και πεποίθηση μέσα στις αρχές ενός διεθνισμού, μέσα στις αρχές ενός εθνομηδενισμού, εντός του οποίου πατριωτικές αξίες και αρχές, πατριωτικές προοπτικές και πεποιθήσεις πρέπει να εκμηδενίζονται, πρέπει να διαλύονται, πρέπει να καταστρέφονται, ο άνθρωπος πλέον γίνεται όλο και περισσότερο ατομικιστής. Γίνεται όλο και περισσότερο, θα σου επιτραπεί η έλεξη, ο λόγος, η λέξη φιλοτομαριστής. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς ο ίδιος θα μπορέσει να απολαύσει όσο το δυνατόν περισσότερες απολαύσεις και αδιαφορεί παντελώς για το τι συμβαίνει γύρω του. Ζούμε σήμερα και κυρίως είναι επίκαιρο τώρα το θέμα της ψηφίσεως του Συμφώνου Συμβίωσης, το οποίο δίνει την δυνατότητα στα ομόφυλα ζευγάρια να συνάψουν ένα είδους γάμο. Και εδώ είναι το ότι η διαστροφή πλέον, η σεξουαλική διαστροφή την οποία έχει ο άνθρωπος ή έχουν κάποιοι άνθρωποι, το σωστότερο, κάποια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ίσως είναι και λίγοι, ίσως είναι και ελάχιστοι να προσπαθεί να επιβληθεί ως φυσιολογική κατάσταση. Και για τους αντιδρούντες σε όλο αυτό το εγχείρημα
επίχειρημα και επιχείρημα. Για τους αντιδρούντες σε αυτή την διάδοση και την διαστροφή της ανθρωπίνης θρησκείας, η οποία προσπαθεί να επιβληθεί, να υπόκειται μία δίωξη, όχι ιδεολογική, αλλά μία δίωξη η οποία προσπαθεί να τους στιγματίσει. Γιατί προσπαθούν να στιγματίσουν την ανομία και την αληθικότητα. Είναι δεν φυσιολογική κατάσταση το να υπάρχει το να ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την διαστροφή την σεξουαλική. Είναι λέει εκ της φύσεώς του θηλυπρεπής ή ομόφυλος. Γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και επιστημονικά ότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι κατασκευασμένος χωρίς φύλο. Το φύλο είναι επιλογή κοινωνική, έτσι μας λένε οι σύγχρονοι, έτσι μάλλον θέλουν να μας λένε οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι και κοινωνιστές. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Μπορεί να υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που έχουν την βιολογική φορά, την βιολογική δηλαδή όθηση, ούτως ώστε να συμπεριφέρονται διαφορετικά από το φύλο το οποίο τους έχει δώσει η φύση, τους έχει δώσει ο Θεός. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις, οι οποίες όμως είναι ιατρικά ελέγξιμες και μπορούν να βελτιωθούν. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι η ομοφυλοφιλία δεν είναι τίποτα άλλο από την διάθλαση, ας μιλήσω και εγώ με όλους φιλοσοφικούς, είναι η διάθλαση του βιολογικού μέσα από το κοινωνικό, μέσα από το βιολογικό. Η ομοφυλοφιλία είναι κάτι το οποίο αποκτάται μέσα από στρεβλές και λανθασμένες καταστάσεις τις οποίες μπορεί να βιώνει ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος γίνεται έρμεο των παθών, όταν δεν μπορεί να επιβάλλει αντίσταση σε αυτό το οποίο τον έχουν μάθει να επιθυμεί και να θέλει, τότε ο άνθρωπος αυτός καθίσταται πλέον αδύναμος. Αυτό το οποίο επιχειρεί να επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων, τα κέντρα της παγκοσμίου εξουσίας, δεν είναι άλλο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, από το να εξατομικεύσουν όλο και περισσότερο την ανθρωπίνη κοινωνία. Να την καταγερματίσουν, είναι η σωστότερη έκφραση. Να την κάνουν με μικρά κομμάτια, αποτελούμενα από άτομα και όχι πρόσωπα, τα οποία θα έχουν κοινωνική σύνδεση και κοινωνία μεταξύ τους. Η κοινωνία πρέπει να χάσει τον συνεκτικό της δεσμό. Τίποτα δεν πρέπει να αποτελεί πόλο συνοχής των ατόμων. Οι ομάδες πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν ή αν υπάρχουν να είναι μικρές ομάδες, μειονοτικές, οι οποίες θα ενδιαφέρονται μόνο για να εξυπηρετήσουν αυτό το οποίο θεωρούν ως δικό τους ιδανικό ή ως δικό τους δικαίωμα. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ομόφυλες ομάδες οι οποίες θέλουν να απενεχοποιήσουν την διαστροφή μέσα στην οποία υπόκειται και βρίσκονται. Αν κάποιος έχει αντίληση περί αυτού, καλό είναι να δει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν τέτοιου είδους φαινόμενα και καταστάσεις. Ας προβληματιστεί και ας δει ότι τι δουλειά έχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εμπορίου να επιβάλλει τέτοιου είδους, μάλλον να θέλει να επιβάλλει την νομιμοποίηση τέτοιου είδους φαινομένου. Ποιοι είναι αυτοί που χρηματοδοτούν τις ομόφυλες αυτές κατηγορίες για να διεκδικούν μεγάλα τεράστια παγκόσμιων και διεθνών τραπεζών? Ποια είναι η αιτία η οποία σπρώχνει όλους του είδους αυτούς τους παγκόσμιους κολοσσούς να θέλουν να επιβάλλουν τέτοιου είδους φαινόμενα? Μήπως είναι η κατάργηση της οικογένειας, η οποία αποτελεί τον μεγάλο πυρήνα της συνοχής της ανθρώπινης κοινωνίας και δια το οποίο πυρήνα διακλαδίζεται η συνοχή των κοινωνιών και απαρτίζεται μέσα από μεγαλύτερες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες προσκολώνται η μία με την άλλη και σχηματίζουν ευρύτερες κοινωνικές ομαδόσεις ή ομάδες όπως είναι
οι κοινωνίες, τα έθνη, οι φυλές κτλ. Θέλουν να μας πούν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν. Κι όμως υπάρχουν, γιατί συνέχουν τον άνθρωπο, γιατί τον βοηθούν να αντιδρά σε κάθε είδους επιβολές, είτε κοινωνικές, είτε οικονομικές ακόμη, είτε ιδεολογικές και αν δέχεται. Οι ιδεολογίες λέει δεν πρέπει να υπάρχουν. Ο Χριστός μας είπε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Και αυτό ισχύει. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι είμαστε δημιουργήματα του ίδιου δημιουργού. Όλοι έχουμε αναφορά οντολογική προς τον Θεό. Αυτό είναι γεγονός. Ο Θεός όμως σεβάστηκε την ανθρώπινη αυτοπροσωπία, την οποία θέλουν να διαλύσουν αυτή σήμερα και να μας κάνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα αυτοπροσδιοριζόμεθα, αλλά θα ετεροπροσδιοριζόμεθα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν την βούληση να ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά να ανήκουν σε άλλους. Άνθρωποι αδύναμοι, άνθρωποι ευμετάβολοι, άνθρωποι ανίκανοι να συνασπιστούν, να συνεχθούν και να διεκδικήσουν αυτό το οποίο οι άλλοι τους θεωρούν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όσον αφορά την επίθεση που δέχτηκε μεγάλη ομάδα ιεραρχών ή μάλλον κάποιοι από τους ιεράρχες, οι οποίοι βλέποντας αυτόν τον εκφυλισμό τον οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν την κοινωνία, βλέποντας αυτή τη διαστροφή μέσα στην οποία θέλουν να εισαγάγουν τον κόσμο, βλέποντας την πορεία ή μάλλον την επίθεση της ανηθικότητας η οποία εισέρχεται και η οποία απειλεί να διαφθείρει τις ανθρώπινες ζωές, και όταν αντέταξαν λόγο έναντι σε αυτή την επίθεση, στιγματίστηκαν ως ακραίοι. Το κήρυγμά τους ή ο λόγος τους θεωρήθηκε ως κήρυγμα ή λόγος μίσους, ως κατά κάποιο τρόπο να το πω απάνθρωποι και ως μη έχοντες αγάπη και ως μη συνάδοντες με αυτό το λειτουργήμα του κληρικού, ο οποίος έχει ως καθήκον και υπηρεσία να υπηρετεί την αγάπη. Οι αντιδράσεις όμως αυτές των ιεραρχών, των ανθρώπων οι οποίοι μόνο για να στιγματιστούν παρουσιάζονται μέσα στους δέκες των τηλεοράσεων και των μέσων μαζικής ενημερώσεως και επικοινωνίας, οι αντιδράσεις αυτές απορρέουν από τον ζήλο και την αγάπη την οποία έχουν οι άνθρωποι αυτοί για να μην εκφυλιστεί η κοινωνία και αλωτριωθεί, για να μην γίνουν οι άνθρωποι αλωτριωμένοι και αλωτριωτικοί όπως θέλουν να τους κάνουν. Και μέσα από αυτή την ένταση της συνειδήσεώς τους για να υπηρετήσουν την ηθική και την αλήθεια ως άλλοι πρόδρομοι και ως άλλοι Ιωάννηδες Χρυσόστομοι, προβάλλονται στον κόσμο και έχουν ως συνέπεια αυτή την καταδίωξη. Γιατί ποιος θα είναι ο άλλος ο λόγος, ενώ γνωρίζουν ότι τα λόγια τους θα κατακριθούν από τους ηθήνοντες της παγκόσμιας τάξης και δει σήμερα της ελληνικής ηθήνουσας τάξης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης να βγουν και να εκτεθούν με αυτόν τον τρόπο. Λένε ότι η Εκκλησία όταν έχει έναν λόγο ο οποίος καυτηριάζει, στυλιτρεύει, επικρίνει, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος τέτοιου είδους καταστάσεις, ότι δεν συνάδει με την αγάπη του Χριστού. Για ο Χριστός όμως, αν όποιος ξέρει και όποιος διάβασε τις Αγίες Γραφές, όποιος, την Αγία Γραφή, συγγνώμη, όποιος γνωρίζει και διάβασε την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κατηγορηματικά και ρητά και σαφέστατα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επικρίνει και να στυλιτεύει και να μέμφει τέτοιου είδους φαινόμενα και καταστάσεις όπως η προφιλοφιλία, η πορνεία την οποία εμπορίες έχουν θεσπίσει και επιβάλλει στις σημερινές κοινωνίες, την
ασέβεια, την πλεονεξία, ακόμα και αυτή την φυλαργυρία. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Εκκλησία δεν κλείνει σε κανένα την πόρτα. Δεν κλείνει σε κανένα τον δρόμο της σωτηρίας, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι πάσχουν από αυτό την ψυχασθένεια, ας μου επιτραπεί ο όρος, αυτή την ψυχοπαθολογική κατάσταση που βρίσκονται της ομοφιλοφιλίας. Αλλά μέσα από τη μετάνοια μετανοείται γάρ ήγη και τη Βασιλεία του Θεού, μας λέει ο Ιωάννης ο Κόσμος, μας λέει και το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Η μετάνοια λοιπόν, η οποία θα έρθει μέσα από την συνεχή επαφή του αμαρτάνοντος με τον πνευματικό του Πατέρα. Και η μετάνοια αυτή θα έρθει μετά από ένα αγώνα αποδέσμευσης, απεγκλωβισμού, απομακρύνσεως του ανθρώπου από τα πάθη, όποια και αν είναι αυτά. Και έτσι ο άνθρωπος μετανοών και αγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέσα από τη στοργική καθοδήγηση της πνευματικής, του πνευματικού του Πατρός, να φτάσει στην σωτηρία. Δεν απορρίπτει, δεν απογοητεύει, δεν εκτοπίζει κανένα από όσους θέλουν να αγωνιστούν. Δεν μπορεί όμως να αποδεχθεί, και αυτό το τονίζω, δεν μπορεί να αποδεχθεί την ανομία και την αμαρτία, την παρέκκληση από τον χριστιανικό λόγο και γνώμονα και να την θεωρήσει ως φυσική κατάσταση, και να θεωρήσει ως φυσική κατάσταση την διαστροφή ακόμα και αυτής της βιολογικής φύσεως του ανθρώπου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ ο Πανάγιος Θεός, ο οποίος αποτελεί το φως του ανθρώπου, το φως της κοινωνίας, το φως της καθολικής και οικουμενικής ανθρωπότητας, δηλαδή όλων των ανθρώπων, να φωτίσει τις διάνοιες όλων, υψηλά υφισταμένων και εις τους πρόποδες της κοινωνικής πυραμίδας, ας μου επιτραπεί ο όρος ευρισκομένων, δηλαδή όλους τους ανθρώπους από τα χαμηλά στρώματα μέχρι και τις ηθήνουσες τάξεις, ούτως ώστε με γνώμανα το Ευαγγέλιο να πορεύονται την ιστορία των καιρών, δηλαδή την ιστορική διαδρομή μέχρι και την συντέλεια των αιώνων. Στους δε άρχοντες να μην θεσπίζουν πλέον τέτοιου είδους ανώμημα σύμφωνα και νομικές διατάξεις, αλλά με την εν Χριστώ σοφία και την εν Χριστώ διδασκαλία να προσπαθούν να διοικήσουν τα ανθρώπινα πλήθη. Αμήν.